Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τρίτο μέρος της εκπομπής Αναλυτής και πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τα αθλητικά της πόλης μας. Καθώς στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον υπεύθυνο τύπου της ΠΑΕ Καβάλας και γνωστό αθλητικόγράφο της πόλης, τον Πέτρο τον Πετρόπουλο. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό σας απόγευμα και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Πέτρο, η είδηση της ημέρας, σημερινή τουλάχιστον, αφορά τον ιό Ψωμιάδη, τον Σταύρο, ο οποίος τελικά δεν έγινε, αποφυλακίστηκε. Περιμένουμε να αποφυλακιστεί. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο αφήνει ελεύθερο, αποφυλακίζει τον Σταύρο Ψωμιάδη, τον πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ Καβάλα. Να θυμίσουμε λίγο γιατί υπόθεση είχε φυλακιστεί, γιατί είναι πολλοί που δεν το ξέρουν, ιδίως εδώ στην περιοχή της Καβάλας. Ο Σταύρος Ψωμιάδης αντιμετώπιζε κάποιες κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και φοροδιαφυγή για την εμπλοκή του σε παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Λοιπόν, ωστόσο με το βούλευμά του, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αντικαθιστά την κράτησή του με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μας και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε τακτάχρονικα διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα και την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ. Το ζήτημα είναι ότι ο Σταύρος αποφυλακίζεται, είναι θέμα χρόνου. Μπορεί και αυτή την ώρα που συζητάμε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για την αποφυλάκησή του και εμείς να του ευχηθούμε έτσι ολόψυχα, μιας και είχαμε τη δυνατότητα κατά το παρελθόν να συνεργαστούμε μαζί του, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο είτε και σε προσωπικό, γιατί πάνω απ' όλα είχαμε να κάνουμε τον άνθρωπο Σταύρο Ψωμιάδη. Όλα τα περαιτέρω πηγαίνουν στο περιθώριο. Όλα να πάνε καλά. Μας ενδιαφέρουν κιόλας. Μας ενδιαφέρουν, εντάξει, ενδιαφέρουν τον ίδιο και τη δικαιοσύνη, η οποία θα τα εξετάσει αυτά ένα θέτο χρόνο. Έτσι. Η δικαιοσύνη είναι εκείνη η οποία θα αποφανθεί εάν οι κατηγορίες που υπάρχουν ευσταθούν ή όχι. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Σεβόμεθα οποιαδήποτε απόφαση της δικαιοσύνης και όπως βέβαια σεβόμεθα και το βούλευμα του Συμβουλίου των Πλημελιωδικών, το οποίο αποφάσισε την αποφυλάκησή του. Ελπίζω και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πέτρο, όσον αφορά τώρα τις μεταγραφές, ήταν η σημερινή είδηση για τον Σταύρο τον Ψωμιάδη. Χθες όμως κόσμος ήρθε και κόσμος έφυγε στην ΠΑΕ Καβάλας. Όχι μόνο χθες και σήμερα και θα σας ανακοινώσω και κάποια ονόματα. Πολύ ωραία, έχουμε καινούργιες ειδήσεις. Τα οποία πριν από 2-3 λεπτά εκδόθηκε δελτίο τύπου και εστάλη προς ενημέρωση των εκπροσώπων του αθλητικού ρεπορτάζ. Λοιπόν, παίκτες της Καβάλας από χθες είναι ο 33χρονος αμυντικός χαφ Ιβάν Τάσιτς, τον οποίο και ανακοινώσαμε επίσημα. Mm-hmm. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα έμπειρο επιθετικό χαφ, αλλά και αμυντικό, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι γνωστό ότι έχει αγωνιστεί σε ομάδες στο παρελθόν, όπως είναι ο Εργοτέλης ο Λεβαδιακός, και σίγουρα η παρουσία του στην Καβάλα θα δώσει νέα δυναμική, κυρίως στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχουμε επίσης την ανακοίνωση του Ουσμάν Μπαρί, ο οποίος ήταν στην Καβάλα από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, μάλιστα συμμετείχε σε ένα φιλικό, εκδόθηκε το δελτίο του και ο Μπαρί πλέον τίθεται στη διάθεση του κόουτς του κ. Παπαδόπουλου, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Κυριακής με την ομάδα της Καλλιθέας. Ανακοινώθηκε επίσης η απόκτηση του Παντελή Ντουτσαρίδη, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικό χαφ, γνωστός στην ποδοσφαιρική αθλητική κοινωνία του νομού μας, με εμπειρία στα πρωταθλήματα της δεύτερης εθνικής αλλά και της τρίτης εθνικής. Είναι ένα παιδί το οποίο κατάγεται από την επαρχία, από τον πρώην Δήμο Παγκαίου από την Νικήσιανη, και σίγουρα θα βοηθήσει και αυτός. Επίσης ανακοινώθηκε η απόκτηση του αμυντικού στόπερ Νικόλαου Ζιαμπάρη με ύψος 1,90, καθώς επίσης και δύο παιδιά τα οποία προέρχονται από την ομάδα Under 20, εκεί όπου γίνεται τεράστια δουλειά από τους προπονητές τον κύριο Τσιρονίδη και τον κύριο Δερβετζή, πρόκειται για τους Γιάννη Καζαντζίδη και Χρυσόστομο Ρεβιθόπουλου. Και αν μου δώσετε και 2-3 δευτερόλεπτα, θα σας πω ότι πάει Καβάλα ανακοινώνει σήμερα ότι η παρουσία του τεχνικού διευθυντή της ομάδας Κωνσταντίνου Τσαλίκη υπέγραψε επαγγελματικά συμβόλαια η Αναστάσιος Τσομπανόπουλος και Σωτήρης Θεοδωρίδης, δύο νεαρά και ταλαντούχα παιδιά, τα οποία μαζί με τα ονόματα τα οποία σας προανέφερα γίνονται επαγγελματίες. Επίσης ανακοινώνεται. Είναι και αυτή από την ομάδα κάτω των 20. Ναι. Mm-hmm. Η οποία ως γνωστόν πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία
στο υποεξέλιξη πρωτάθλημα νέων της Football League, βρίσκεται πολύ ψηλά στη βαθμολογία, δεύτερη, και νομίζω ότι μπορεί και έχει τις δυνατότητες να τερματίσει ακόμη και πρώτη. Μακάρι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ανακοινώσεις, να πούμε ότι ανακοινώνεται την αποκίνηση του συμβολέου του ποδοσφαιριστή Νίκου Δελιμπάση. Αυτά σήμερα. Στα χθεσινά, να πω ότι ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Μάρκους Μοκάκε και τον Ενσαλίβα Ταμαντανή, καθώς επίσης και δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έφυγαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, Χρήστος Οξίζογλου και Φίλιππος Παπαγερίδης. Απλά ανακοινώθηκαν χτες και επίσημα. Εντάξει, νομίζω ότι ειδικά η αποχώρηση του Μοκάκη ήταν λίγο αναμενόμενη σε σχέση, αν λάβουμε υπόψη, και τα όσα έγιναν με την άδεια που είχε πάρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα εντάξει, μιλάμε τελώς δημοσιογραφικά. Να το πούμε. Και, τα είχαμε πει και νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, όταν επρόκειτο να επιστρέψει, όπως και επέστρεψε το προηγούμενο Σάββατο στην Καβάλα, ο Μοκάκη από την Γαλλία μετά την άδεια, την οποία ο ίδιος παρέτεινε. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποτελούν παρελθόν ή θα αποτελέσουν παρελθόν, πιθανότατα να έχουμε κι άλλες λύσεις συμβολέων, γίνονται μετά από εισήγηση του προπονητή του κ. Παπαδόπουλου προς τον τεχνικό διευθυντή του κ. Τσαλίκη, δύο άνθρωποι που καθημερινά συνεργάζονται για το καλό της ομάδας, και πιθανότατα να υπάρξουν και κάποιοι άλλοι παίκτες οι οποίοι θα εμπλουτίσουν, θα ενσωματωθούν στο υπάρχον έμψυχο δυναμικό. Δηλαδή δεν αποκλείουμε το γεγονός μέχρι την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, της μεταγραφικής περίοδου του Ιανουαρίου που διανύουμε, να ενταχθούν και άλλοι παίκτες στο δυναμικό της Καβάλας. Έχουν εντοπιστεί κάποιοι μεταγραφικοί στόχοι. Ο κύριος Τσαλίκης, ο οποίος απεριόριστες ώρες σε καθημερινό επίπεδο εργάζεται για το καλό και για το συμφέρον της ομάδας, συνεργάζεται άψογα με τον προπονητή μας, τον κύριο Παπαδόπουλο, και επαναλαμβάνω, εντός των ημερών πιθανολογείται, εάν όλα πάνε καλά, να έχουμε και νέες μεταγραφές. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι να καταθέσουμε παράκληση προς τους Καβαλιώτες Φιλάβλους. Την ερχόμενη Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, η ομάδα μας, η αγαπημένη μας ομάδα όπως λέμε, παίζει ένα πολύ δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι στις 3 το μεσημέρι στο γήπεδο, στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη. Οι Καβαλιώτες Φιλάβλοι, δεδομένων όποιων καιρικών συνθήκων επικρατήσουν, αλλά και δεδομένης της οικονομικής κρίσης που υπάρχει και είναι σεβαστή, γιατί όλα τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση, καταθέτουμε την παράκληση να έρθουν στο Ανθή Καραγιάννη, να δώσουν δυναμικό παρόν. Ο ΑΟΚ πρέπει και θα ξεπεράσει με επιτυχία το εμπόδιο της ομάδας της Καλλιθέας. Είναι ένα παιχνίδι ζωής ή θανάτου, πρέπει να πάρουμε τους 3 βαθμούς και μετέπειτα είναι γνωστό ότι ακολουθεί την επόμενη Τετάρτη, 30 του μήνα, στις 8 το βράδυ στο Ανθή Καραγιάννη, το παιχνίδι κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Εκεί θα είναι μια πραγματικά γιορτή. Οι παίκτες θα χαρούν το παιχνίδι όπως το χάρηκαν στην πρώτη αναμέτρηση μέσα στο Καραϊσκάκι. Αρκεί να τους αφήσουν και διαιτητές. Έχουμε και αυτό. Αυτό το ελπίζουμε. Αυτό το ελπίζουμε, γιατί είναι γνωστό ότι το νερό έχει ξεφύγει από το αυλάκι, έχει ξεχυλήσει το ποτήρι της υπομονής. Και ευελπιστούμε ότι τραυγραφικές διαιτησίες τύπου διαιτητή που είδαμε Παπαπέτρου στο Καραϊσκάκι δεν θα επαναληφθούν, όχι μόνο στο κύπελο, στον επαναληπτικό, αλλά και στο πρωτάθλημα, γιατί και εκεί δεν είναι λίγα τα παράπονα της ομάδας μας. Σίγουρα. Θα δούμε τώρα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι αν μπορεί μετά από τον κύριο Πετρόπουλο η ροή να φορτώσει τα πλάνα και το ρεπορτάζ από την πίτα που έκοψε χτες ο σύνδεσμος φιλάθλων ο Καβάλας ή οι Γαλάζιοι Αργοναύτες. Ωραία, θα τα έχουμε σε λίγο έτοιμα. Προς το παρόν, να περάσουμε για λίγο και στο μπάσκετ, καθώς χτες η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας Πέτρο έκανε μια σημαντική νίκη εκτός έδρας στην Βαλκανική Λίγκα επί της κατόχου του τροπέου, της Χαποέλ Γκαλίλ Γκιλμπόα. Φαίνεται ότι τελικά, έστω και μέρα με τη μέρα, ο Άγγελος Κορονιός δείχνει ότι κάνει καλή δουλειά στην ομάδα της. Έχει δώσει μια καλή αγωνιστική ταυτότητα και κυρίως ψυχολογία. Κάτι που έλειπε από την ομάδα. Είναι γεγονός ότι η ψυχολογία παίζει σημαντικότατο ρόλο στην προσπάθεια η οποία καταβάλλεται από τον εκάστοτε προπονητή. Το γεγονός αυτό το αντιμετωπίζουμε και εμείς ως ΠΑΕ Καβάλα, αλλά το αντιμετώπισε και η Ένωση Καλαθοσφαίρισης, η οποία μετά τις 7 συνεχόμενες ήττες με την αύξηση του κυρίου Κορονιού αναδίπλωσε τις δυνάμεις. Ο ψυχολογικός τομέας βελτίωσε πάρα πολλά πράγματα. Κάποιες αδυναμίες οι οποίες είχαν παρατηρηθεί έχουν περιοριστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό και το γεγονός αυτό είχε αποτέλεσμα να έρθουν 3 νίκες. Πιστεύω, και το έχω πει κατ' επανάληψη,
ότι η Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας όχι μόνο διαθέτει εκείνο το ρόστερ, διαθέτει και εκείνη την δυναμική η οποία αναπτύσσεται στα εντός έδρας παιχνίδια στις κερκίδες του Αλεξάνδρα Δήμογλου από τους φιλάθλους που θα φανεί στις επόμενες αγωνιστικές. Η Ένωση μπορεί και θα μείνει στην κατηγορία, γιατί διαθέτει μεγάλη δυναμική, διαθέτει έναν πρόεδρο, τον Κώστα τον Παπακοσταντίνο, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του, ο ίδιος έχει ματώσει οικονομικά σε μέγιστο βαθμό. Ο κόσμος βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, θα πρέπει να βρεθεί ακόμη περισσότερο. Έχει έναν ικανότατο προπονητή, τον κύριο Κορονιό, ο οποίος δουλεύει αθόρυβα και πολύ μεθοδικά. Ρίσκαρε με την άφηξή του στην Καβάλα. Και στο τέλος πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι κρίκοι που δημιουργούν μια αλυσίδα αγωνιστικής, διοικητικής και φύλαθλης παρουσίας θα αποδώσουν καρπούς και η ομάδα θα μείνει στην κατηγορία. Πέτρο, και μια τελευταία ερώτηση. Είπες προηγουμένως για τη διαιτησία, η οποία έχει επηρεάσει και τον ΝΑΟ Καβάλας και την Ένωση. Εχθές που ήμουν στην κοπή της πίτας στους συνδέσμους φιλάθλων ΝΑΟ Καβάλας, των γαλάζων οργών αυτών, άκουσα έτσι σε πηγαδάκια από φίλους, οι οποίοι λέγανε ότι φοβούνται πάρα πολύ, ειδικά τη διαιτησία, στο μάτς με τον Ηλυσιακό, το ερχόμενο μάτς για την Ένωση Καλαθοσφαίρισης Καβάλας, το εκτός έδρας. Ναι. Κοίτα, οι φόβοι. Όσοι φόβοι υπάρχουν είτε για την ποδοσφαιρική Καβάλα είτε και για την μπασκετική Ένωση είναι δικαιολογημένοι. Mm-hmm. Γιατί από το πρόσφατο και απότερο παρελθόν έχουμε διδαχθεί και έχουν διδαχθεί και οι άνθρωποι της Ένωσης πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, κρατούνται σοβαρές επιφυλάξεις. Κρατάμε και εμείς ως ΠΑΕ Καβάλα επίσης ανάλογες επιφυλάξεις για τα παιχνίδια τα οποία θα ακολουθήσουν. Αλλά όταν υπάρχει ο κόσμος σε αυτή την προσπάθεια, να έχετε υπόψη σας ότι δεν πρόκειται κανένας διαιτητής να κάνει το έγκλημα το οποίο επιδιώκει να κάνει. Μακάρι. Αν ο κόσμος βρεθεί την Κυριακή στο πλευρό των παικτών της Καβάλας, στο εντός έδρας παιχνίδι που πρέπει να δώσει δυναμικό παρόν, αλλά και στο Ανθή Καραγιάννη, αλλά και ταυτόχρονα στις εντός έδρας αναμετρήσεις της Ένωσης στο Αλεξάνδρα Δήμογλου, να έχετε υπόψη κάτι, ότι κανένας διαιτητής, όσο κακές προθέσεις κι αν έχει, δεν θα κάνει το έγκλημα το οποίο θέλει να. Ο κόσμος και μόνο είναι σε θέση να δώσει εκείνη την όθηση σε οποιονδήποτε διαιτητή να λειτουργήσει σύμφωνα με τους κανονισμούς και όχι με τα δικά του θέλω. Το ελπίζουμε. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλό απόγευμα να έχεις. Επίσης, καλό απόγευμα και σε εσάς και στους τηλεθεατές και ευελπιστώ και ελπίζω ότι η επόμενη χαρμόσυνη είδηση η οποία θα έρθει θα είναι με την αποφυλάκηση του Μάκη Ψωμιάδη. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Πέτρο. Επίσης. Yeah.